Αντιμέτωπη, κυρίες και κύριοι, μακραία καιρικά φαινόμενα βρίσκεται η Κολομβία, όπου οι δρόμοι της πρωτεύουσας έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Δραματικές επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης κατοίκων είχαμε και σε Ινδία και Αυστραλία, καθώς πολλές περιοχές πλήττονται από σφοδρές βροχοπτώσεις. Η Μποκοτά στην Κολομβία μετατρέπεται σε ένα τεράστιο ποτάμι. Αμάξια βουλιάζουν στο νερό. Οι οδηγοί τους σκαρφαλώνουν επάνω τους και ζητούν βοήθεια. Όσοι μπορούν, προσπαθούν να τα σπρώξουν στους πλημμυρισμένους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι βροχές έχουν πνίξει το 70% της χώρας, που θα είναι αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. More than 200 flood rescue operations have been carried out in the southeast of Australia. Η Νέα Νότια Ουαλία είναι αντιμέτωπη για τέταρτη φορά από την αρχή του χρόνου με τις πλημμύρες. Εκατοντάδες κάτοικοι διασώζονται με ελικόπτερα και βάρκες μετά τη ραγδαία άνοδο της στάθμης των υδάτων. Στο Τσενάι της Ινδίας, οι κάτοικοι διασχίζουν τους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης που επλήγει από έντονες βροχοπτώσεις. Οι περιουσίες τους είναι στο έλεος της κακοκαιρίας. Πολλοί για να μπουν στα σπίτια τους κάνουν βάρκες στις πόρτες. Σωστικά συνεργεία απομακρύνουν τους κατοίκους από το σημείο. Ενώ κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να ψαρέψουν.